Θα πάω σήμερα καταρχάς στη ψυχολόγο, συντονίστρια του δικτύου PSY Counselors και κάτοχο πτυχίου ψυχολογίας, κυρίως όμως εξειδικευμένη στο αντικείμενο την ψυχολογία και το διαδίκτυο και σε σχέση με τα παιδιά, την κυρία Ευγενία Σαριγιαννίδη, διότι για εμπορικούς λόγους μας είπαν ότι είναι η πιο καταθλιπτική Δευτέρα του χρόνου, δεν το βλέπω. Η μεγαλύτερη κατάθλιψη ετήσια είναι εδώ, σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα, κυρία Σαριγιαννίδη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Τι χώρα είμαστε τελικά, μπορείτε να μου πείτε, διότι έχουμε αναγάγει ένα θέμα ως το μείζον θέμα, όλα τα άλλα περνάνε από εδώ και από εκεί. Αυτό ψυχολογικά τι είναι, καταναγκασμός κοινής γνώμης? Θυμάστε, κύριε Σαχίνη, ότι πέρσι, πάνω κάτω την ίδια περίοδο, στην ίδια εκπομπή μαζί, μιλούσαμε για το θέμα που είχε γίνει με μια drag queen που διάβαζε εξωγενειάτικα παραμύθια σε παιδιά. Τι θυμηθήκατε, ναι. Τι θυμήθηκα. Τότε, όπως και τώρα, αναρωτιόμουν και είχαμε αναρωτηθεί και μαζί ποιος βάζει το εκάστοτε ζήτημα συζήτησης και ημερήσιας διάταξης σε μια κοινωνία. Να θέσω ένα ρητορικό ερώτημα. Σε μια δημοκρατική κοινωνία, ο λαός, να υποθέσω? Ναι, αλλά σε μια συγκαλυμμένη δικτατορία, γιατί μάλλον σε μια τέτοια ζούμε, οι φορείς της εξουσίας και τα θεσμικά φερέφωνά τους είναι αυτά που καθορίζουν το ζήτημα συζήτησης και ημερήσιας διάταξης. Τα ΜΜΕ, τα πανεπιστήμια, η δικαιοσύνη κλπ. Τώρα λοιπόν, τι κι αν ο κόσμος καίγεται, όπως λέγατε πριν σας καλημερίσω, που πραγματικά καίγεται και σε εγχώριο και σε παγκόσμιο επίπεδο, η ελληνική κοινωνία πήρε εντολή να χτενίζεται. Επιτρέψτε μου να το πω έτσι, όπως το αισθάνομαι. Η εξουσία λοιπόν υπαγορεύει στους δούλους το θέμα συζήτησης. Η ατζέντα και το πλαίσιο συζήτησης τίθεται εξορισμού για εμάς χωρίς εμάς, όπως νομίζω είχαμε πει και πέρσι αναφορικά με τις drag queen. Το έχουμε ξαναδεί το έργο λοιπόν. Το έχουμε ξαναδεί με το κίνημα MeToo, με την κορονομανία, με την υγειονομική τρομοκρατία, με τα εμβόλια, ακόμα και με ποινική φύση ζητήματα όπως αυτό. Π.χ. είναι πάρα πολλά, ενδεικτικά αναφέρω, της Πισπυρίγκου, της δολοφονίας Καρολάιν και πόσα άλλα που ως πυροτεχνήματα τραβάνε την προσοχή των πάντων και μετά ξεχνιούνται. Γιατί θα μπορούσε πολύ σωστά να θέσει κάποιος το ερώτημα, μια που μιλούμε για την τεκνοθεσία και τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, γιατί να μην υπάρχει μια νομοθετική εξέλιξη του συμφώνου συμβίωσης, ώστε να ρυθμίζονται όλα τα αστικά δικαιώματα και ανάμεσα στα ζευγάρια αυτά, αλλά και αναφορικά με τα ζητήματα των παιδιών, που είτε τεκνοθετούν είτε έχουν κλπ. Από προηγούμενες σχέσεις τους. Μα θα απαντήσω σε αυτό το ερώτημα που μόλις έθεσα, πως αν γινόταν κάτι τέτοιο, δεν θα διχαζόταν η κοινωνία. Δεν θα επιτύγχαναν το στόχο τους δηλαδή. Αν το ζήτημα ήταν νομικής φύσης, θα εξέλισαν το σύμφωνο συμβίωσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το θέμα όμως δεν είναι νομικής φύσης. Είναι κοινωνικής και ιδεολογικής. Και ποιος είναι ο στόχος τους, κατά τη γνώμη μου? Η εγχάραξη νέων αξιών του νέου είδους ανθρώπου. Το βάζω πρώτο στη σειρά γιατί το θεωρώ και πολύ σημαντικό. Ο δεύτερος στόχος είναι ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης από τα φλέγοντα ζητήματα που θα έπρεπε να την απασχολούν. Ενδεικτικά αναφέρατε κάποια πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για αυτό το θέμα. Και ο τρίτος στόχος είναι μαθήματα πολιτικής ορθότητας σε έναν τομέα που συγκινεί όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ιδεολογικών κατευθύνσεων, ηλικίας κλπ. Τι θέλω να πω, ότι το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις, αφορά τη σεξουαλικότητα, την απόκτηση παιδιών και θέματα γενικότερα προσωπικής ζωής που συγκινούν και αφορούν σχεδόν όλους. Υπερά το θέμα, να το πω διαφορετικά. Κυρία Σαριγιαννίδη, όχι ουδέτερο. Ναι, να σας διακόψω λίγο. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση, όλοι αυτοί που στρώνουν αυτή την ατζέντα, καλά, εδώ σήμερα μου στείλανε, έχουμε ξεφύγει τελείως, έχετε δίκιο, και τα μέσα ενημέρωση. Εδώ υπήρξε δημοσιογράφος που ρωτούσε για την Greek Mafia, γιατί δεν είχε ένα Καλάζνικοφ ο νεκρός που γαζώθηκε, να απαντήσει και αυτός να ισοφαρίσει. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει, αλλά κοιτάξτε, επειδή λέτε για το, έχετε δίκιο, τον πυρήνα των προσωπικών και κυρίως τον πυρήνα που αφορά τα δικαιώματα των παιδιών. Με συγχωρείτε, αυτά δεν απευθύνονται σε κοινωνίες τις οποίες έχουν ήδη αποκτηνώσει. Έλεγα στην αρχή της εκπομπής, έχουμε 100 μέρες σφαγείο στη Γάζα με χιλιάδες παιδιά. Εκεί δεν υπάρχουν δικαιώματα.
Μα ακριβώς αυτός λοιπόν είναι ο στόχος της κυρίας Σαχίν. Να μέσα από ένα ζήτημα συγκινησιακά φορτισμένο που αφορά τους πάντες, να εγχαράξουν τις νέες αξίες. Γιατί το όλο ζήτημα αυτό που συζητάμε υποτίθεται ότι αφορά το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας ή όχι τελικά. Και χρησιμοποιείται εντελώς προσχηματικά για τους λόγους που προανέφερα, δηλαδή για να επιτευχθούν οι στόχοι που μόλις προανέφερα. Να το δούμε λίγο με συγκεκριμένους αριθμούς. Παρακαλώ. Όπως διάβασα σε ένα άρθρο και το επικαλούμε του κύριου Κώστα Καραΐσκου στο SL Press, στο site του κύριου Λιγερού για το εν λόγω νομοσχέδιο, λέει το εξής ο κύριος Καραΐσκος. Το 2021 συνήθισαν 314 σύμφωνα συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών. 314. Το 2022 έγιναν 507. Είχαμε δηλαδή μια μικρή αύξηση. Πόσοι από αυτούς ενδιαφέρονται για τεκνοθεσία, δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε. Για 507. Για άλλους 507 σύν στους 507 οι οποίοι δεν το έχουν εκδηλώσει ακόμα. Για αυτούς τους αριθμούς μιλάμε. Μείζον πολιτικό ζήτημα λοιπόν. Τέτοια έγνοια για την κυβέρνηση, για τα ΜΜΕ, για όλους αυτούς που συζητάνε από το πρωί στο βράδυ για αυτό το θέμα. Την ώρα που οι ίδιοι κοφεύουν, όπως λέγατε, σε ζητήματα που η πλειοψηφία του ελληνικού λαού φύγεται. Δηλαδή, πόσο αφελείς μας θεωρούν για να κάνουν τόσο χοντροκομμένη προπαγάνδα. Και βεβαίως μπορεί το ζήτημα αυτό, για να είμαι και απόλυτα σωστή, μπορεί πολιτικά να είναι ίσονο σημασίας, κατά τη γνώμη μου, αλλά κοινωνικά δεν είναι ίσονο σημασίας, διότι φύγει τις ανθρωπολογικές βάσεις της σύστασης των ανθρώπινων κοινωνιών και σε σχέση με αυτό που αναφέρατε προηγουμένως. Δηλαδή τη δημιουργία της ζωής και την ανάπτυξη και το μεγάλωμα των παιδιών. Εκεί είναι που χτυπάνε, εκεί είναι το ζήτημα της ίσονος σημασίας. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί υποτίθεται ότι είναι τώρα επικαιρότητα το θέμα αυτό. Όμως έχει γίνει προλίανση του εδάφους. Διότι στην Ελλάδα αυτή η ιστορία με την αναδοχή και υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια είναι λίγο παλιότερη ιστορία. Και συγγνώμη, να αυτοδιορθωθώ, επιτρέψτε μου, είπα υιοθεσία, πλέον θα λέμε τέκνοθεσία. Γιατί αλλάζω τις λέξεις, αλλάζω και τους τρόπους σκέψης, αφού η γλώσσα είναι σκέψη. Και σε λίγο δεν θα λέτε, κύριε Σαχίνη, υιοθετώ μια άποψη. Θα πρέπει να λέτε τέκνοθετώ μια άποψη, διότι θα είστε ένας σεξιστής κεφαλοκράτης, αν λέτε υιοθετώ μια άποψη. Κλείνω την παρένθεση, λοιπόν. Όταν λοιπόν πρωτοαναδείχθηκε το εν λόγω ζήτημα για το οποίο συζητάμε, δεν είχε πάρει τόσες διαστάσεις δημοσιότητας. Η προλίανση του εδάφους είχε γίνει από 55 ακαδημαϊκούς, οι οποίοι είχαν συνυπογράψει ένα κείμενο το οποίο ήταν υπέρ της αναδοχής και υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Τι έλεγε το εν λόγω κείμενο, δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρω 2-3 στοιχεία. Τι έλεγαν αυτοί οι ακαδημαϊκοί το 2018, για πριν γίνει το θέμα επικαιρότητα. Λέγανε λοιπόν ότι από την ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας καταλήγουν στο ξεκάθαρο συμπέρασμα ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γονέων δεν έχει μετρήσιμες επιπτώσεις στην ποιότητα των σχέσεων γονέα-παιδιού, δεν έχει μετρήσιμες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών, ούτε στην κοινωνική τους προσαρμογή. Δεν έχουν βρεθεί, ισχυρίζονται οι συγκεκριμένοι ακαδημαϊκοί, διαφορές αναφορικά με κρίσιμους παράγοντες όπως η αυτοεκτίμηση, το άγχος, η κατάθλιψη και τα προβλήματα συμπεριφοράς. Κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί, λένε οι ακαδημαϊκοί, ότι τα παιδιά ομοφυλόφιλων γονέων δεν αναπτύσσονται το ίδιο καλά σε σχέση με τα παιδιά ετεροφυλόφιλων γονέων, δεν βρίσκουν υποστήριξη στην επιστημονική ερευνητική βιβλιογραφία. Και διάφορα άλλα. Κάποιοι από αυτούς ήταν και καθηγητές μου. Διότι είναι Έλληνες οι περισσότεροι που προσυπογράφουν το συγκεκριμένο κείμενο. Και είναι άξιον απορίας, μεθοδολογικής απορίας, να αναρωτηθούμε ως προς αυτές τις εκατοντάδες μελέτες που επικαλούνται οι συνυπογράφοντες ακαδημαϊκοί, αναφορικά κυρίως με την τεκνοθεσία, όπως είπα, ότι δηλαδή δεν έχει μετρήσιμες επιπτώσεις. Πού βρέθηκαν όλες αυτές οι έρευνες, πού βρέθηκαν τα ανάλογα δείγματα παιδιών από τεκνοθετημένα και μη τεκνοθετημένα παιδιά, ετερόφιλων ζευγαριών και ομόφιλων ζευγαριών, όπου παρατηρήθηκε σε αυτές τις έρευνες και διαπιστώθηκε η επιρροή ή η μη επιρροή της παραμέτρου του σεξουαλικού προσανατολισμού των γονέων στην ψυχική υγεία και στην ανάπτυξη του παιδιού. Όπως επίσης, πού βρέθηκαν ακριβώς αυτές οι μορφές οικογένειας πυρηνικής, έτσι όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα, μονογονεϊκής με ομοφυλόφιλο γονέα, ομοφυλόφιλης οικογένειας με γονέα 1 και γονέα 2 και όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί ώστε να διερευνηθούν οι διαφορές τους και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα σοβαρό ερευνητικό συμπέρασμα. Και με ποιο τρόπο ακριβώς διαπιστώνονται οι συνέπειες στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της νοημοσύνης και της προσωπικότητας του παιδιού διαχρονικά. Που σημαίνει αυτό τι?
ότι το ίδιο δείγμα παιδιών, για να κάνουμε και κάποιες ερευνητικές διευκρινήσεις, γιατί υποτίθεται όλο γύρω από την επιστήμη συζητούν στα ΜΜΕ, αλλά μόνο επιστημονικά δεν είναι αυτά που συζητώνται. Αυτό λοιπόν το ίδιο δείγμα παιδιών που συμμετείχε στην έρευνα σε ηλικία 2-3 ετών, παραδείγματος χάρη, θα έλεγα, επαναξιολογήθηκε ως προς τις ίδιες ερευνητικές παραμέτρους διαχρονικά, επί παραδείγματι 3 ή 4 φορές επιπλέον μέχρι την ενηλικίωση, δηλαδή και στα 6 και στα 10 και στα 15, για να βγουν όλα αυτά τα συμπεράσματα. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι οι έρευνες που επικαλούνται οι ακαδημαϊκοί, αν δεν είναι πλαστές και εικονικές, είναι τουλάχιστον μεθοδολογικά προβληματικές και αναξιόπιστες. Άλλωστε, η ψυχολογία, κυρίως η αμερικανόπνευστη, το ξέρουμε όσοι δουλεύουμε σε αυτό το τομέα, τείνει να καταντήσει από επιστήμη ιδεολογία της εξατομίκευσης των μετανεωτερικών κοινωνιών. Την ώρα μάλιστα που αποκρύπτονται συστηματικά εμπειρίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν ζήσει σε τέτοιου τύπου οικογένειες, όπως παραδείγματος χάρη είναι η διαμαρτυρία και μαρτυρία της Ντάουν Στεφάνοβιτς, που είχε μεγαλώσει Καναδέζας, η οποία είχε μεγαλώσει σε οικογένεια ομόφυλου ζευγαριού και έχει δημοσιευθεί πολύ πριν από το 2018 στην Ποντιακή Γνώμη το Δεκέμβριο του 2015, το φύλλο του Δεκεμβρίου του 2015, και στέλνει μπορεί να το βρει. Κυρία Σαργιανίδη, εγώ επιστήμονας δεν είμαι ιδίως αυτής της ειδικότητας. Εκείνο που θέλω να πω είναι, και δεν επισέρχομαι, διότι θα μπορούσε κάποιος να αντιτάξει εδώ ότι θέμα ανάπτυξης των παιδιών, του εσωτερικού τους κόσμου, προκύπτει σε όλες τις οικογένειες εφόσον υπάρχουν προβλήματα. Όμως, προφανώς. Μάλιστα, επειδή είπατε κάτι εισαγωγικά και κάποιοι ακροατές δεν το κατάλαβαν, είπατε ότι αν ήταν ένα θέμα νομικής ρύθμισης, να το δούμε. Θα λέγεται επέκταση του συμφώνου συμβίωσης, θα λέγεται κάτι άλλο. Το ΚΚΕ λέει να υπάρξει μια νομική πράξη. Υπάρχει και ένα κόμμα που λέει αυτό, ότι εγώ δεν μπαίνω στο τρυπάκι των γάμων, γενικώς λέει. Άμα θέλουν μια διευθέτηση, θα την κάνουν νομικά. Αυτό είπε. Από την άλλη, είναι μια πραγματικότητα, δεν εξετάζω τον τρόπο τώρα, ότι υπάρχουν ζευγάρια ομόφυλα τα οποία έχουν παιδιά. Και μάλιστα παιδιά που είναι πια και ενήλικα και δεν έχουν πουθενά. Είναι στον αέρα κυριολεκτικά αυτά τα παιδιά. Και εσείς είπατε ότι εδώ θα μπορούσε. Δεν είναι όμως νομικό, λέτε, το θέμα. Ακριβώς. Δεν είναι νομικό το θέμα. Όχι, αν ήταν νομικό το θέμα, και βεβαίως στην κοινωνία υπάρχουν διάφορες ιδιαιτερότητες, εξαιρέσεις, που ο νόμος πρέπει να τις καλύπτει όλες και να προβλέπει για όλες κάποια λύση και κάποια διευθέτηση. Αυτό λέγεται ισονομία. Σωστά. Ακριβώς. Δεν πρόκειται λοιπόν γι' αυτό. Πρόκειται, όπως είπα και στην αρχή, για ανθρωπολογικές μεταβολές που επικυρούν προσχεδιασμένες και μελετημένες, ώστε να γίνουν αποδεκτές από τη δυτική κοινή γνώμη υπό το πρόσημο του εκδημοκρατισμού και της προόδου. Μέσα από το νομικό και αξιακό πλαίσιο του δικαιωματισμού, λοιπόν, πάνε να μας κάνουν πίεση εγκεφάλου, να το πω απλά. Διότι λίγα χρόνια αργότερα, δηλαδή σήμερα, από το κείμενο των 55 ακαδημαϊκών που λίγα σημεία του ανέφερα, όλος ο κόσμος πια, ακαδημαϊκό σημείο, καλείται να τοποθετηθεί για να απαντήσω και σε αυτό που με ρωτήσατε. Μάλιστα. Μισό λεπτό, γιατί μου λέει ο Λευτέρης, γιατί λέτε ομόφυλα ζευγάρια, λέει, και όχι ομοφυλόφυλα. Θα σου απαντήσω, Λευτέρη, εγώ. Είναι νομικός ο όρος. Διότι όλοι οι ομόφυλοι δεν είναι ομοφυλόφιλοι. Όλοι οι ομοφυλόφιλοι είναι ομόφυλοι όμως. Το κατάλαβες τώρα? Για να σου το πω διαφορετικά. Δηλαδή, η κυρία Σαριγιαννίδη, λέτε εδώ ότι είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο που έχει σχέση με το ίδιο το αφήγημα της κοινωνίας. Ακριβώς, ακριβώς. Και με το στρατόπεδο, ας το πούμε έτσι, το ιδεολογικό που πρέπει να διαλέξουν οι άνθρωποι, ώστε να μοιάζουν προοδευτικοί και να καταπιούν αμάσιτη, ας το πούμε έτσι, όλη τη φιλολογία αυτή τη ανθρωπολογική μετάλλαξη που τους προτείνουν. Διότι οι άνθρωποι καλούνται να διαλέξουν lifestyle επί της ουσίας. Αφού μπήκαν, όπως είπα, ακαδημαϊκοί στη συζήτηση, μπήκαν καλλιτέχνες στη συζήτηση, μπήκαν δημοσιογράφοι και οι showbiz γενικότερα, τώρα καλείται ως εισαγωγικά μέσος άνθρωπος να τοποθετηθεί και αυτός. Όχι πριν από κάποια χρόνια. Δηλαδή, τι του λένε? Θέλεις, του λένε, να είσαι ένας λαϊκιστής, να μοιάζεις ένας λαϊκιστής, να μοιάζεις ένας οπισθοδρομικός άνθρωπος, ένας ομοφοβικός, να μοιάζεις με αγράμματο, με θρησκόληπτο, με αγρίκο, με συντηρητικό, με έναν άνθρωπο που λέει τα ίδια απαρχαιωμένα πράγματα και στερεότυπα του παλαιού κόσμου που λέγανε αυτοί που κατέβηκαν σε εισαγωγικά από τα βουνά, όπως λέγαμε παλιά? Ή μήπως θέλεις να είσαι ένας μορφωμένος, προοδευτικός, ανοιχτός στη διαφορετικότητα, πολιτισμένος κλπ. Άνθρωπος?
που συμφωνεί και συντάσσεται με ακαδημαϊκούς, με κουλτουριάριδες, με lifestyle-άτους δημοσιογράφους, με σύγχρονους ανθρώπους και όχι με αναχρονιστές ταλιμπανέζους του παλαιού κόσμου. Πού θέλεις να ανήκεις? Με ποιους θέλεις να μοιάζεις για να διακριθείς κοινωνικά? Και εκεί πάνε να στριμώξουν πλέον όλο τον πληθυσμό με ακριβώς ένα τέτοιο τύπου διχαστικό ερώτημα. Κυρία Σαργιανίδη, επειδή εγώ έχω προσωπική μου σκέψη και αντίληψη αυτή, κανείς άνθρωπος δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Και η ομορφιά είναι η διαφορετικότητα του καθενός. Αυτή είναι η ομορφιά. Εφόσον συγκροτούν μια συλλογικότητα. Γιατί άμα είναι ο καθής και απάνω του, τότε ο λύκος τρώει το λύκο. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι αυτό απλά το θέμα, ή εδώ, θα σας το πω ευθέως, όσο και αν κάποιοι το απαξιώνουν, είναι ένα αμίγως ταξικό ζήτημα? Διότι εδώ δεν έχουμε λύσει τα βασικά σε όλες τις κοινωνίες και τις αναπτυγμένες δύσεις. Είναι άλλη φέρουσα αντίληψη για τους έχοντες και κατέχοντες και άλλη για τους μη έχοντες. Δεν θέλω να το πω με αγρίκολο τρόπο, αλλά στα χωριά και στις πόλεις οι φτωχοί έχουν μια συγκεκριμένη ονομασία. Οι πλούσιοι έχουν άλλη ονομασία. Ακόμη και στις διαφορετικότητες που εσείς περιγράφετε. Mm-hmm. Μα η απαξίωση του πληθυσμού και η υποβάθμιση και η μείωση των καθημερινών συνθήκων ζωής και διαβίωσης ουσιαστικά αφήνει τους ανθρώπους μόνο έναν τρόπο να διακριθούν και να ελιτοποιηθούν. Να υιοθετήσουν αυτή την φιλολογία. Να υιοθετήσουν αυτόν τον λόγο για τον οποίο μίλησα προηγουμένως. Δεν έχουν άλλον τρόπο να διακριθούν. Είναι πλήρως απαξιωμένοι σε οικονομικό, κοινωνικό επίπεδο. Βλέπουμε να απαξιώνονται ακόμα και βασικοί θεσμοί όπως η υγεία, όπως η παιδεία. Αν λοιπόν θέλεις να έχεις κάποια αξία, να πουλάς λίγο μούρι, να το πω έτσι απλά, θα πρέπει να υιοθετήσεις αυτό το αφήγημα. Δεν έχεις άλλη ελπίδα. Έτσι κι αλλιώς απαξιωμένος είσαι, ανθρώπινο πλεόνασμα είσαι. Αυτό σου προτείνουμε μόνο αν θες να ελιτοποιηθείς. Η ελιτοποίηση του πληθυσμού είναι ουσιαστικά αυτό που προτείνεται. Όχι βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής του, αυτό δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση, αλλά υιοθετώντας ένα τέτοιο τύπο αφήγημα. Διότι είμαστε για πολλωστή φορά σίγουροι πως με όλο αυτό το θέμα, έτσι όπως το χειρίζονται επικοινωνιακά, δεν μιλώ για την ουσία των νομοθετικών ρυθμίσεων προφανώς, έτσι όπως το χειρίζονται λοιπόν ιδεολογικά, επικοινωνιακά κλπ., απλώς μας δουλεύουν. Να το πω έτσι, επιτρέψτε μου. Με ψεύδι, αντιφάσεις και προσχήματα. Το όλο ζήτημα δεν αφορά ούτε τους ομοφυλόφιλους, ούτε τα ομόφυλα ζευγάρια κατά τη γνώμη μου, ούτε τα δικαιώματά τους, ούτε τα παιδιά που βρίσκονται προς υιοθεσία. Αφορά τη μεταμόρφωση και τη μετάλλαξη της κοινωνίας και των οτροπιών της προς ένα μοντέλο άκρα της εξατομίκευσης και διάλυσης όλων των θεσμών που θεωρούνταν. Με τα καλά τους και τα κακά τους. Γιατί βεβαίως η οικογένεια, έτσι όπως την ξέραμε σήμερα, είχε πολλά καλά και πολλά κακά. Το είπατε και προηγουμένως. Κάθε οικογένεια ενδεχομένως μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στο παιδί της πέραν από αυτά που λύνει. Ναι, εγώ δεν μπαίνω καν, γιατί αυτό είναι το εύκολο τρυπάκι. Έχεις δει τα παιδιά σε ετερόφιλη οικογένεια τι προβλήματα κουβαλά, ή αντιστοίχως ομόφιλοι. Δεν μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι, γιατί νομίζω ότι είναι σκόπιμο. Θέλω όμως να πάω ένα βήμα πιο κάτω μαζί σας. Όλοι μιλάν, όλοι για τα παιδιά. Αλλά δεν βλέπω μια συζήτηση ουσιαστική πώς τα παιδιά έχουν γίνει προέκταση, προσέξτε θα σας πω, των κινητών, προέκταση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προέκταση των προτύπων τα οποία βγαίνουν στις παρέες, στα σχολεία και πάει λέγοντας, για αυτά τα δικαιώματα ή για τα δικαιώματα των παιδιών που περιμένουν σε μια μεγάλη χωάνη γραφειοκρατίας στα ζήτητα για υιοθεσία. Δεν έχω ακούσει τίποτα για αυτά. Όλοι όμως κατά τα άλλα κόπτονται και μεν και δε και από εδώ και από εκεί για τα δικαιώματα του παιδιού. Ποιου παιδιού? Ποιου παιδιού? Και επίσης υπάρχει και ένα θέμα εδώ. Ωραία, θα νομοθετηθεί ο γάμος. Τι θα γίνει στην περίπτωση διαζυγίων? Γιατί μη μου πείτε ότι θα είναι ισόβιος ο γάμος, διότι θα διεκδικήσουν και δικαίως στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, θα δικαιωθούν τα ίδια ακριβώς νομικά δικαιώματα πλέον που θα παράγει αυτός ο γάμος. Αν έρθει η ώρα του διαζυγίου, θυμίζω ότι στα διαζύγια των ετερόφιλων ζευγαριών η μητρότητα παίζει ρόλο. Εδώ? Mm-hmm. Γενικότερα, οι αδικημένοι, οι αδύναμοι, οι καταπιεσμένοι, οι αδύναμοι ας πούμε τα παιδιά στην προκειμένη περίπτωση, συνήθως χρησιμοποιούνται και τα δικαιώματά τους, χρησιμοποιούνται και τα εκμεταλλεύονται οι διάφορες κυβερνήσεις και όσοι θέλουν να περάσουν τέλος πάντων τέτοιου τύπου νομοθετήματα και να αλλάξουν, υποτίθεται, για το καλό των αδύναμων, των καταπιεσμένων και των αδικημένων την κοινωνία. Τους χρησιμοποιούν. Είναι προσχηματικός όλος αυτός ο λόγος.
Και από αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσει επί της ουσίας μια τέτοια συζήτηση. Γι' αυτό σας είπα πριν, μας δουλεύουν. Το θέμα τους δεν είναι τα παιδιά και η παρατήρηση που κάνατε πολύ σωστά το αποδεικνύει. Και να προσθέσω πάνω σε αυτό που λέτε κάτι ακόμα περισσότερο, ώστε να δείξουμε πόσο προσχηματική είναι όλη αυτή η συζήτηση, την ώρα που πολλοί άνθρωποι σε αναπαραγωγική ηλικία δεν παντρεύονται, απλώς ζουν και κυρίως δεν κάνουν παιδιά. Πώς ακριβώς συντεριάζει το κίνημα του αντιναταλισμού? Τι είναι το κίνημα του αντιναταλισμού? Θα το πω εντάχει, ένα παγκόσμιο κίνημα που διατείνεται ότι το να κάνεις παιδιά είναι μια εγωιστική πράξη, αφού διονύζεις ένα είδος που καταστρέφει τον πλανήτη. Πώς συντεριάζει λοιπόν το κίνημα του αντιναταλισμού και αυτό που περιέγραψα πριν για τις συνθήκες των νέων ανθρώπων με την ελληνική κυβερνητική αγωνία και όχι μόνο να περάσει το νομοσχέδιο για το οποίο συζητάμε? Πώς συντεριάζεται το μαύρο με το άσπρο? Πόσο ακόμα θα είμαστε θύματα των αντιφατικών και διπλών μηνυμάτων που δημιουργούν ένα χαοτικό τρόπο σκέψης και μια ψυχοδιανοητική σύγχυση στον πληθυσμό? Δεν συντεριάζονται. Χρησιμοποιούνται λοιπόν για να επιτύχουν αυτή την ανθρωπολογική μετάλλαξη για την οποία μιλάμε. Και να βάλω και ένα τελευταίο ερώτημα πάνω σε αυτό, ακριβώς για να δείξω πόσο προσχηματική είναι όλη αυτή η ιστορία. Υπάρχει τίποτα πιο συντηρητικό, αγαπητέ κύριε Σακίνη, θα έλεγε κανείς, πιο αναχρονιστικό από την συσσαγωγικά υγεία οικογένεια? Τι έπιασε λοιπόν όλους αυτούς τους προοδευτικούς υποτίθεται ανθρώπους να βάλουν την κουλούρα που λέγανε παλιά και να αποκτήσουν παιδιά? Τι τους έπιασε? Τέτοια αγωνία και τέτοια ανάγκη. Περίεργο, θα έλεγε κανείς. Μόνο ότι είναι περίεργο. Θα μείνω εκεί, απλά διαπιστώνοντάς το. Κοιτάξτε, γιατί κινδυνεύετε να είστε κοντά στη θέση του Κουκουέ που λέει ότι πιο συντηρητικό θεσμός του γάμου. Λοιπόν, όχι, εγώ θα πω ότι ψήγματα από κόμματα που φαίνεται να προσπαθούν να αναλύσουν πιο σοβαρά το ζήτημα θα τα φέρνω στην επιφάνεια, αρέσει δεν αρέσει. Μου λέει εδώ Νίκος και θα συμφωνήσω μαζί του και έχει ενδιαφέρον τι θα πείτε εσείς ως ειδικότεροι. Τα παιδιά σήμερα έχουν γίνει προέκταση της διαφορίας και της ακαταλληλότητας εμάς των γονιών. Τα κινητά, η παραβατικότητα, η απαιδεία είναι το σύμπτωμα, όχι η αιτία. Έχει δίκιο. Mm-hmm. Συμφωνώ με τον Νίκο. Πολύ σωστή και εγώ απολύτως. Και εγώ απολύτως συμφωνώ με τον ακροατή. Έχει απόλυτο δίκιο. Και θα έλεγα ότι τα παιδιά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον εγκαταλειμμένα να μεγαλώνουν μόνα τους μέσα σε μία γυάλα. Δεν μεγαλώνουν μόνα τους υπό την έννοια που πολλές φορές μεγάλωναν παιδιά παλαιότερων γενεών, γιατί δεν υπήρχαν οι συνθήκες, οι οικονομικές, οι υλικοτεχνικές, για να μπορέσουν οι γονείς τους να τους προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον. Τώρα τα παιδιά υποτίθεται η δουλειά των γονέων τελειώνει στο να φτιάξει μια ωραία γυάλα για να τα εντυχίσει μέσα σε αυτήν και να τα παρατήσει εκεί. Είτε αυτή η γυάλα λέγεται κινητό τηλέφωνο, είτε αυτή η γυάλα λέγεται τηλεόραση, είτε λέγεται ένα σπίτι κουτί μέσα στο οποίο εγκαταλείπω ένα παιδί και εγώ ενδεχομένως μπορεί να είμαι δίπλα του στο άλλο δωμάτιο, αλλά στην πραγματικότητα διαφορώ πλήρως γι' αυτό. Κυρία Σαριγιαννή, θα τα ξαναπούμε. Μου λένε εδώ κάποιοι σε αυτό που είπατε προηγουμένως, στην προηγμένη Ευρώπη, στη Γερμανία, ήδη στο μετρό λέει, υπάρχει διαφήμιση πως τα παιδιά επιβαρύνουν το αποτύπωμα άνθρακα. Mm-hmm. Στην προηγμένη Γερμανία αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Καλά, στην προηγμένη Γερμανία. Εντάξει, έχουμε και άλλα φαινόμενα. Εδώ επιτρέπεται κτηνοβασία σε κάποια ομόσπονδα. Αυτό που έχει σημασία είναι τα διπλά μηνύματα. Από τη μία τα παιδιά επιβαρύνουν τον πλανήτη με το αποτύπωμα άνθρακα και από την άλλη πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα σώματα των γυναικών ως παρένθετες μητέρες για να δημιουργήσουμε παιδιά τα οποία θα επιβαρύνουν τον πλανήτη μετά με αποτύπωμα άνθρακα. Θα μας τρελάνουν νομίζω πάνω. Καλά, εάν έχετε λεφτά, αυτό επιτρέπετε, κυρία Σαριγιαννίδη. Τι δεν καταλαβαίνετε κι εσείς? Άμα δεν έχετε λεφτά, ναι, τότε πρέπει να πάτε στο πρώτο αφήγημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.